καλά, εγώ κατάλαβα τώρα ότι την επιθυμία της συζύγου την έκανες πρωτοσέλιδο. Θα ήθελες να περνάς από Χριστιαν Λουμπουτίν και εσύ, ε? Αυτός που έκανε αυτό το αστιάκι πάντως είναι ανήπαντρος, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Α, έχει άγνοια κινδύνου ο άνθρωπος. Έχει άγνοια κινδύνου. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει οι θεσμοί και οι εκβιασμοί? Σημαίνει ότι τον επόμενο ένα χρόνο, όσο δηλαδή υποτίθεται πως θα κρατάει αυτή η ιστορία του διαλόγου για την συνταγματική αναθεώρηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε εν τέλει διάλογο. Θα δούμε μάλλον ένα απίστευτο μπαράζ εκβιασμών εκατέρωθεν. Ναι. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην καταλήξει σε καμία επί της ουσίας συνταγματική αναθεώρηση. Ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη κατέληξε να μην αναθεωρήσει σχεδόν τίποτα πέρα από το συμβίβαστο των βουλευτών να εργάζονται. Οπότε ένα κίνδυνο παρόμοιο τον διατρέχουμε για τώρα, που δεν ξέρω αν είναι κίνδυνος, διότι δεν ξέρω αν πράγματι χρειαζόμαστε συνταγματική αναθεώρηση. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το πράγμα, με βάση τα πρώτα δείγματα δημόσιου διαλόγου, μας δείχνει ότι πραγματικά ίσως γίνει μια τεράστια φασαρία χωρίς τελικό πραγματικό αντικείμενο. Άρα θεωρείς ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα για την ώρα η προσέγγιση? Οι προσεγγίσεις που κάνουν, ναι, ναι, με βάση τις προτάσεις άπαντες είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Εδώ έχουμε τα εξής. Ένα ζήτημα είναι, πρέπει να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Βασικό πρώτο ερώτημα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με το Σύνταγμα για να επιχειρήσουμε μια μεγάλη αναθεώρηση? Εάν εξαιρέσουμε αυτό το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος επίσης χωράει πολλή συζήτηση, πόσο πρέπει να αναθεωρηθεί και σε ποια κατεύθυνση, τι άλλο πρέπει να αναθεωρηθεί, για ποιο λόγο, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με αυτό το Σύνταγμα? Εδώ πέρα δεν βλέπω μέχρι στιγμής να διατυπώνεται κάποια απάντηση. Όλες οι προσεγγίσεις είναι σχετικά, παρότι αφορούν το Σύνταγμα, είναι μάλλον ασύντακτες. Είναι αποσπασματικές, είναι προβληματικές. Γενικώς, εντάξει, θα μου πεις νωρίς είναι, υπό μία έννοια, καθώς δεν έχει διατυπωθεί ακόμη μια πρόταση ολοκληρωμένη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο, ΣΥΡΙΖΑ απολύτως τίποτα, τα υπόλοιπα κόμματα παρομοίως. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω μέχρι στιγμής τις προϋποθέσεις ενός σοβαρού διαλόγου για το τι Σύνταγμα, για το αν πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και σε ποια κατεύθυνση. Το ίδιο έχετε πλούσιο υλικό μέσα, όποιος θέλει παίρνει το ποντίκι και βλέπει τι εννοείται, αλλά το ίδιο θα έλεγες ότι ισχύει και για τον εκλογικό νόμο? Ο εκλογικός νόμος, κοίταξε, ένα καλό με τον εκλογικό νόμο είναι ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει σύντομα. Δηλαδή φαίνεται πως η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στο να λήξει αυτή την ιστορία μέχρι τον Αύγουστο. Επομένως πάνω από 1,5 μήνα δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Δηλαδή θα έρθει, θα υποβάλει μια πρόταση, θα τη δουν τα υπόλοιπα κόμματα και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν έχει κανένα συμφέρον και κανένα λόγο να δεχθεί αναλογικοποίηση. Μα το είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του εμφάνιση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει με τον εκλογικό νόμο που κέρδισε. Άρα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά. Δεν είναι μόνο ότι δεν συζητάει αυτός, διότι και να μην συζητάει ο Μητσοτάκης, θα μπορούσε, μαζεύονται οι ψήφοι, εάν πας σε ένα μοντέλο καθαρής απλής αναλογικής. Ναι. Εδώ όμως, επειδή αυτή η αναλογική δεν θα είναι καθαρή, δεν θα είναι η λεγόμενη απλή και άδολη, όπως την έχουμε μάθει τόσα χρόνια, καταρχάς δεν την ψηφίζει το ΚΚΕ. Από εκεί και πέρα, η αριθμητική των εδρών δυσκολεύει πάρα πολύ. Δυσκολεύει πάρα πολύ για να έχουμε εκλογικό νόμο που θα εφαρμοστεί από τις αμέσως επόμενες εκλογές. Οι 200 ψήφοι μαζεύονται μόνο με τη Χρυσή Αυγή μέσα. Εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, διότι το τι έχουμε να ακούσουμε, εάν ψηφιστεί εκλογικός νόμος που κόβει τον δρόμο της Νέας Δημοκρατίας, ή είπαστε ότι τον δυσκολεύει, με τη Χρυσή Αυγή μέσα στους 200, καταλαβαίνεις τι πατριντή έχει να γίνει. Εσύ θεωρείς δεδομένο ότι δεν θα είναι απλή αναλογική? Μέχρι στιγμής το θεωρώ, ναι. Γιατί επίσης πρέπει να θυμηθούμε ότι το ΚΚΕ βάζει και έναν όρο ακόμα. Θέλει και κατάργηση του 3% του σκαλοπατιού. Ναι, εντάξει, αλλά ο αντίλογος εδώ είναι ότι υπάρχουν και μερικά ευαίσθητα σημεία της χώρας. Ακριβώς. Που δεν μπορεί εύκολα να το απαντήσει το ΚΚΕ αυτό. Ναι.
μία απάντηση που δίνουν σε αυτό το σημείο είναι ότι ούτως ή άλλως το 3% πανελλαδικά αποκλείεται ποτέ να το φτάσουν. Ναι. Αυτοί για τους οποίους υπάρχει ανησυχία. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ψηφοβέλτες σε όλη την Ελλάδα. Αν δηλαδή ο όρος είναι ψηφοβέλτες σε όλη τη χώρα. Α. Σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες πάλι θα καταστεί αδύνατο. Άρα λες υπάρχει φόρμουλα άμα θέλουν να πει απλή αναλογική. Ναι, βέβαια θα πρέπει να υποστούν το κόστος του να μπαίνουν, να μπαίνουν κόμματα με 0,80%. Ναι. Δεν μου λες, το κυβερνητικό στρατόπεδο το έχει λυμμένο ότι ακριβώς θέλει, γιατί ο κ. Κουρουπλής λέει να διατηρηθεί τον πόνους αλλά να μειωθεί και οι άλλοι λένε όχι, να μην υπάρχει πόνους. Το έχουν λύσει αυτό? Όχι, δεν έχουν λύσει. Δεν το έχουν λύσει. Δεν το έχουν λύσει. Και γι' αυτό λέω ότι ευτυχώς η ιστορία θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή θα ξέρουμε τον Αύγουστο με ποιο εκλογικό σύστημα θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Αν σε ζητούσα να ρισκάρεις, μια εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει το ίδιο? Δεν ξέρω αν θα παραμείνει το ίδιο. Πιθανόν είναι, καταρχάς, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει ένα νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο όμως δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στις αμέσως επόμενες εκλογές. Εκτός εάν έχουμε δίδυμες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, όπως είχαμε το Μάιο και τον Ιούνιο του 12, ναι, με ένα πολύ αναλογικό σύστημα, ενδεχομένως θα χρειαστούν διπλές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με τον εκλογικό νόμο. Θέλω από όλα τα θέματα και την πλούσια ύλη σήμερα στο ποντίκι να σταθώ όμως σε κάτι που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, θα είναι το νούμερο ένα θέμα. Brexit. Γεωστρατηγικό σοκ σε περίπτωση αποχώρησης. Καλά τώρα, στο ποντίκι εκτιμάτε ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Κοίταξε, οι πιθανότητες είναι ανοιχτές, ναι. Και είναι ανοιχτές για πάρα πολλούς λόγους. Ένα ζήτημα, το οποίο βλέπω να έχει αρχίσει να συζητιέται αυτές τις μέρες, είναι ποια θα είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι σε ένα Brexit. Εδώ υπάρχουν διάφορα. Υπάρχουν φωνές, ακόμα και για τη Γερμανία, η οποία υποτίθεται πως είναι και ο βασικός παράγοντας αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν φωνές οι οποίοι λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εάν αποφασίσετε να φύγετε, ώρα σας καλεί. Mm-hmm. Και εμείς δεν θέλουμε και πολλά πολλά μαζί σας. Υπάρχει μια δεύτερη προσέγγιση, να το πω εγώ έτσι, η οποία μας λέει ότι, εντάξει παιδιά, οκ, okay, ναι, αλλά μέχρι να αρχίσει να συζητάει η Βρετανία τι θα κάνει με τους πρώην εταίρους της. Έχει άλλες 26 χώρες, 27 χώρες μάλλον, με τις οποίες πρέπει να συζητήσει μονομερός, διμερός πια. Παιδιά, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, μια και εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το μαγαζί. Άρα η διαδικασία του Brexit μπορεί να ψηφιστεί μεν, αλλά να πάρει καιρό. Υπάρχουν ζητήματα για τα δημοσιονομικά, για τους πόρους οι οποίοι εισραίουν στα ταμεία της Βρετανίας. Χθες υπήρξε μια τρομοκρατική προσέγγιση, θα έλεγα, από Κάμερον και Όσμπορν, τον Υπουργό των Οικονομικών του εκεί, οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν βγούμε, ξέρετε, θα πρέπει να σας βάλουμε και φόρους 38,5 δις ακόμα. Διότι αυτό φαίνεται το κενό, το δημοσιονομικό κενό που θα αντιμετωπίσουμε αν βγούμε από το σύστημα. Επομένως, αρχίζουν πια να μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Άλλα ζητήματα είναι, ok, τι ακριβώς γίνεται με τους Αμερικανούς, οι οποίοι είχαν τον καλύτερο του σύμμαχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαφνικά να τον δουν έξω. Πόσο εύκολο θα είναι να έχουν πια σοβαρό ή πρώτο λόγο στα τεκτενόμενα στην Ευρώπη? Βέβαια, εντάξει, έχουν, θα μου πείτε, τους ανατολικοευρωπαίους, τους πρώην του παραπετάσματος. Okay, αλλά η Βρετανία είναι αυτό που λέμε στρατηγικός εταίρος. Οι άλλες είναι χώρες οι οποίες πιένω έρχονται ως προς την επιρροή. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα για την στρατιωτική, πώς να το πω, για το στρατιωτικό και στρατηγικό προσανατολισμό της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι αυτός που αποτελεί το πρώτο βιολί στρατιωτικά στο πλαίσιο της Ένωσης είναι η Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ξαφνικά μήπως θα πρέπει η Γερμανία να αναλάβει αυτή ένα ρόλο βαρύτερο και σοβαρότερο σε αυτόν τον τομέα.
Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία αφενός δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Αφετέρου θα πρέπει να απαντηθούν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να μην προκύψει αυτό που λέμε γεωστρατηγικό κενό ή γεωστρατηγική αμηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο τώρα και μιλώντας για το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έρθω σε ένα δικό σου άρθρο, το οποίο περιγράφει πώς αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη συνταράσσεται από κρίσεις αμφισβήτησης, διαφοροποιημένες με άλλα κίνητρα η μία ή άλλη χώρα. Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η Γαλλία εν μέσω του Euro και της βίαιης εργασιακής μεταρρύθμισης που γίνεται κάθε μέρα χαμός και έχει και βία, χουλιγκανική από τη μια, απεργίες από την άλλη, τρομοκρατία. Η Ισπανία, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε δεύτερη δύναμη τους ποδέμους. Στην Ιταλία βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, έχουν το μεταναστευτικό. Ο Ρέντσι αρχίζει σιγά σιγά να τα λέει πιο δυνατά, γιατί έχει τον Πέπε Γκρίλο να φοβάται. Με όλο αυτό το κλίμα, λες εσύ, έχουμε στην Ελλάδα μια συζήτηση για μια νέα συμφωνία με τους δανειστές, δειλά-δειλά αρχίζει και λέγεται, η οποία για σένα σημαίνει πρακτικά ένα ακόμη μνημόνιο. Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική προσπάθεια δεν γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Ακριβώς, δεν γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους για ένα πολύ βασικό λόγο. Διότι έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα που λέγεται χρέος. Εδώ λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο για την Ελλάδα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή ύφεση, ακόμα και εκείνο το μείον 0,3 το οποίο μας λέει ο Στουρνάρας ότι πιθανότατα θα έχουμε στο τέλος της χρονιάς, είναι ύφεση. Θα μου πεις, δηλαδή, αν είχαμε συν 0,3 θα είχαμε ανάπτυξη. Προφανώς όχι. Θα θεωρείται αμεληταία, εν πάση περιπτώσει. Ποιο είναι το πρόβλημά μας λοιπόν? Όσο δεν παράγουμε πλούτο, νέο πλούτο, δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτόνομα τον δανεισμό μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε χάρες, τις οποίες οι άλλοι, αν θέλουν, θα μας τις κάνουν. Μπορούν να σου μεταθέτουν τη λύση από το 12 στο 15, στο 14, συγγνώμη, από το 14 στο 16, από το 16 στο 18 και πάει λέγοντας. Όσο δεν μπορείς μόνος σου να βάλεις κάποιους όρους σε αυτό το παιχνίδι, προφανώς τους όρους σου βάζουν οι άλλοι. Όταν έχεις λοιπόν μια Ευρώπη η οποία δεν πατάει στα πόδια της και η οποία είναι υποχρεωμένη κάθε στιγμή να αντιμετωπίζει μια νέα κρίση ή έστω να βλέπει παλαιές και προϋπάρχουσες κρίσεις να χτυπάνε κόκκινο, πόσο εύκολο είναι να ασχοληθούν πρώτον σοβαρά μαζί σου και επίσης πόσο εύκολο είναι να σου κάνουν χάρες όταν δεν γνωρίζουν καν οι ίδιοι σε ποιο περιβάλλον θα κινούνται αύριο. Mm. Και όταν μάλιστα εμείς έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς εννοούν οι δανειστές όταν μιλάνε μαζί μας. Έτσι. Πρωτίστως θέλουν τα λεφτά τους. Να μην σου πω ότι θέλουν όχι μόνο τα λεφτά τους, αλλά και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Σε επίπεδο περιουσίας, σε επίπεδο αποταμίευσης, σε επίπεδο δανείων, σε επίπεδο ό,τι θέλεις. Επομένως λοιπόν, όντως η προσπάθεια της Ελλάδας δεν γίνεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Αυτό δυσκολεύει, για παράδειγμα, το θέμα των επενδύσεων. Ποιος ασχολείται με επενδύσεις? Όλοι ψάχνουν να βρουν καταφύγιο για τα χρήματά τους. Καταφύγια προστασίας. Δεν αναλαμβάνουν ρίσκο σε αυτή τη φάση. Η κατάσταση των διεθνών χρηματαγορών μας δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι η αποφυγή του ρίσκου είναι το πρώτο μέλημα αυτών που έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, όντως η ελληνική προσπάθεια υπονομεύεται και όντως η διασφάλιση που έχουν βάλει οι δανειστές με τον κόφτη, ναι, μην απορρίσουμε αν τελικά ενεργοποιηθεί, ακριβώς επειδή εμείς μπορεί να έχουμε όλη την καλή διάθεση και μια μόνη να εφαρμόσουμε την καλαπαιδεία να είμαστε και ό,τι άλλο θες να είμαστε. Πλην όμως, πόσο βέβαιο είναι ότι αυτό θα αποδώσει εν τέλει αυτό το οποίο ζητείτε εξ αρχής? Άρα λες ότι σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να δούμε εσωτερικά πώς θωρακιζόμαστε, στο μίνιμουμ τουλάχιστον, ε? Ακριβώς. Και για αυτό το λόγο υπάρχει η λέξη θεσμοί στον τίτλο. Mm. Επειδή πρέπει πάντα να θυμίζει ότι οι θεσμοί είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να παίζεις μαζί τους. Επειδή ακριβώς θα πρέπει να θωρακίζεις τους θεσμούς, θα πρέπει να δημιουργείς νέους, να εξελίσσεις τους παλιούς. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε σταθερότητα και εμπιστοσύνη να τη χτίσουμε πρώτα μεταξύ μας. Αυτό δεν, εντάξει, δεν, όπως έχουν δείξει τελευταίες μέρες, δεν παίζει μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Έτσι, δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ένα καραγκιουζιλί και ατέλειωτο. Εκατέρωθεν, μάλιστα. Mm. Έτσι, σε αυτό
αυτό δεν υπάρχουν αυτό οι ένοχοι. Το καραγκιουζλίκ είναι γενικό. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, πράγματι η ελληνική προσπάθεια δυσκολεύεται και από εκεί. Διότι δεν μας φτάνει το γεγονός ότι έχουμε πράγματι ένα ευρωπαϊκό σταθές περιβάλλον, έχουμε και ένα τελείωτο καραγκιουζλίκ στο εσωτερικό. Μόνο αυτή η ιστορία, όπως έγινε και όπως εξελίχθηκε η συζήτηση, η κόντρα και ο καυγάς για τους περίφημους παραιτηθείτε, είναι το πιο ενδεικτικό για το ότι είμαστε μια σοβαρή χώρα. Σταύρος Χριστακόπουλος, το ποντίκι σήμερα, το ποντίκι γκολ και ξύλο, Γκολ και ξύλο, όχι μόνο στη Γαλλία. Γι' αυτό δεν προσδιορίζουμε το Euro, το αφήνουμε για να καταλάβει ό,τι θέλει. Παντού. Και όπως το βιώνει επίσης. Αχ, και παρεμπιπτόντως, μιλώντας για όλα αυτά, ας δούμε γιατί έχει σημασία το εσωτερικό μέτωπο. Διότι κάπου διάβαζα μια είδηση πριν από λίγο, η οποία έλεγε ότι το 70% των δανείων που προσφάτως ρυθμίστηκαν είναι πάλι κόκκινα. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Ότι εδώ, παρότι υποτίθεται ότι επιχειρείται με διάφορους τεχνικούς τρόπους να μπει μια τάξη, να ελαφρυθεί κόσμος κτλ, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται. Άλλος λόγω πραγματικής αδυναμίας, άλλος διότι απλώς ήθελε να κερδίσει λίγο χρόνο και πάει λέγοντας. Όμως το πρόβλημα κόκκινα δάνεια είναι πρόβλημα και για το τραπεζικό σύστημα και για την κοινωνία και για όλους. Αυτό δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπιστεί εάν δεν παραχθεί νέο χρήμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα όλων. Δυστυχώς, είναι, δεν είναι, θα ξεβρέστω. Καλά. Καλό καλοκαίρι που λένε. Οι ίδιοι μεταξύ τους άρχισαν να λένε καλό καλοκαίρι. Πλακώνονται στα πρωινάδικα και μετά στο τέλος λένε άντε λέει καλό καλοκαίρι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Ετοιμάζονται και αυτοί για τις διακοπές. Προφανώς. Λένε οκ, τελειώσαμε την αξιολόγηση, πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι να γυρίσουμε για τη δεύτερη.